Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δίσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά και αν τηλεφώνω να μάθεις αν είχαμε καμιά εξέλιξη. Εντάξει, να πιω έναν καφέ και να πάω να δω να που γίνεται. Ποιον να πιεις έναν καφέ ρε παπά, τώρα πια, να περιμένω μια ώρα. Ηρέμησε γε μου, αν εμαθαίναν κάτι ήταν να ενημερώσουν τον παπά σου. Ρε μαμά περιμένεις με, τι να ηρέμησω. Θέλω να ξέρω ποιος είναι τούτος που σκότωσαν το μωρό μου. Εν μπορώ άλλο, εν αντέχω. Και πραγματικά αν είναι η Φανή, αν ήξερα ούτε εγώ να μπορεί να γίνει. Έγινε και οτιδήποτε άλλο γιατί με αφήνεσαι μου και νευριασμένη. Όχι τίποτε. Σκέφτομαι ότι ίσως χρειαζόμαστε και ένα διάλειμμα από τούτη τη σχέση. Να ηρεμήσουμε. Περίμενε, τι σημαίνει τούτο τώρα. Τίποτε. Απλώς με τούτα όλα που έγιναν, εκουράστηκα ψυχολογικά και σωματικά. Θέλεις να χωρίσουμε. Πε μου το καθαρά. Το κοινό που εγκαταλαβαίνω είναι πώς ευρέθηκε το κινητό στο δωμάτιο σου. Παπά, το σίγουρο είναι πως δεν είναι δικό μου το κινητό. Γιατί να στείλω έτσι μήνυμα σε πιο εγκουφόν τούτο. Δηλαδή, Φάνη μου, υποψιάζεσαι ότι κάποιος προσπαθεί να σε ενοχοποιήσει για το ατύχημα της Ιφηγενίας. Τούτο είναι το μόνο σίγουρο. Αγάπη μου, άτε, φάει να φεύγουμε. Εμπίνω. Ούτε χτες σε φάεις καλά. Άμα φάω το πρωί ψωμί, πονώ την κοιλιά μου. Αγάπη μου, σου κάνω κάτι άλλο να φάεις, κανένα να βγω. Όχι. Είναι να φω ύστερα στο σχολείο. Φάνη μου, θέλω να ξέρεις ότι εμείς είμαστε δίπλα σου, κορή μου. Και κανένας μας εμπιστεύει ότι μπορεί να είσαι οποιαδήποτε ανάμειξη σε την ιστορία. Ευχαριστώ, κυρία Χρυσταλλά. Αλλά φαίνεται πως κάποιοι έχουν τις αμφιβολίες τους. Ηρέμησε και προσπάθησε να σκεφτείς λίγο πιο ανθρώπινα και λίγο πιο λογικά. Διακόπτω κάτι. Ναι, φυσικά να έρθω. Σε μισή ώρα το πολύ. Να μου γίνει και τώρα. Πιάσαμε από την αστυνομία. Θέλουν να ξαναδώσω κατάθεση, λαλή, για την υπόθεση της ζωής. Εν αύριο είναι η μεγάλη μέρα. Ναι, και αγχώνουμε πολλά. Είδα τον Κυριάκο με τη Μαριάννα και ήταν ιδιαίτερα τρυφερός μαζί της. Λες να... Δεν το νομίζω, αποκλείεται. Ο Κυριάκος είναι σημάθηκα για άλλη γυναίκα. Αρετή, αλλά εγώ δεν μπορώ να του προσφέρω μια απόλυτα φυσιολογική ζωή. Πολυνά, ο Κυριάκος επάλεψε τόσο πολλά για να σε φέρει πίσω που αποκλείεται να ρίσκαρε να σε ξαναχάσει. Πιστεύεις ότι ο Βασίλης μπορεί να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη με το φόνο της κόρης του? Σκέφτομαι ότι πρέπει να είναι ξεκαθαρίσμα λογαριασμού. Η ζωή όμως που κολλά. Μπορεί να ήθελαν να του δώσουν ένα μήνυμα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που σκοτώνουν την κόρη του, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Να σκοτώσουν τον ίδιο. Άρα εγώ πιστεύω πως κάτι άλλο συμβαίνει με τον φόνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον βλέπω την ώρα που θα του λέω τι είναι η μάνα του. Τι να του πεις, δεν τρέπεσαι, είσαι ένα κάθαρμα είσαι! Θα στρέψεις το παιδί εναντίον μου. Έκανες ένα έγκλημα και θα το πληρώσεις. Θέλω να πάω στο κελί μου. Καλύτερα το να βλέπω αυτό το τέρας μπροστά μου. Εγώ ξέρεις ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω το μερίδιο σου. Αν και ο τελικός μου στόχος είναι να περάσεις στα χέρια μου το 100% της επιχείρησης. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Πόσα θέλεις για να μου πουλήσεις το μερίδιο σου?
Κοίταξε, έχω έναν ποσό μέσα στο μυαλό μου, αλλά ακόμα δεν είμαι τέλεια σίγουρος. Θέλεις να σου πω πώς θα είμαι διατεθειμένος εγώ να σου δώσω. Να μου πεις. Ωραία. Οφείλω να ομολογήσω πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σου. Άρα κλείσαμε. Περίμενε. Βιάζεσαι. Θέλεις σκέψη είναι το πράγμα. Ναι, αλλά το κοργόν και χάρη να έχει χάρη. Πέρα από την πλάκα. Για να σου απαντήσω θέλω να είμαι τέλεια σίγουρος. Ναι, σίγουρα. Αλλά πρέπει και εγώ να ξέρω για να δω τι θα κάνω. Συγγνώμη για την ενόχληση. Χάρη, μπορείς να μου δώσεις το βιβλίο που να κάνουμε ένα αύριο. Ναι. Αριστώ, συγγνώμη, ένα λεπτό. Κάμε δουλειά σου. Λοιπόν, να πάει να φωτοτυπήσει που τούν τη σελίδα μέχρι την 69, εντάξει. Mm-hmm. Και να θυκευάσετε καλά. Οκ. Okay. Περιμένω. Δεν έπαθες τίποτε, ναι. Όχι, ευτυχώς δεν πέρασε ξυστά από την πλαμίσφαιρα. Υποψιάζεσαι κανένα. Τελευταίως απειλούσαμε που την ομάδα Δράκος. Δεν ήξερα. Σίγουρα, Έντζονι. Απλώς μπορεί να μην ήθελα να σε σκοτώσουν, ήθελα μόνο να σε βοηθήσουν. Λαλίτε να του είπα σκότωσαν τη ζωή. Για να δώσουμε ένα μήνυμα στον Ιάκωβο ότι να στεύχονται. Μα γιατί. Η ζωή τι τους έφταξε. Ίσως επειδή ήσουν κάποτε ζευγάρι μαζί της. Όχι, δεν νομίζω. Τώρα που το σκέφτομαι, ο φόνος της ζωής μπορεί να έχει να κάνει με τον παπάν της. Ήταν βαθιά μπλεγμένος ως άνθρωπος. Μα ο άνθρωπος ακόμα είναι φυλακή. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα όμως από τη φυλακή που οργανώνονται. Γιατί ζήτησε να σε δει. Για να μου πει ότι θα στρέψει τον ίδιο μου το γιο εναντίον μου. Θέλει να μου τα πάρει όλα, ό,τι αγάπησα. Δεν θα μου αφήσει τίποτα. Κι εγώ τώρα είμαι σε πάρα πολλά δύσκολη θέση για να μπορώ να κάνω κάτι. Νεφέλη, ήρθα εδώ να σου πω ότι... δεν μπορώ να έρχομαι συχνά να σε βλέπω. Έχω να φροντίσω την οικογένεια μου. Εντάξει, Στέφανε, καταλαβαίνω. Μείνε με την οικογένειά σου και εγώ θα το παλέψω μόνη μου. Νεφέλη. Καταλαβαίνω. Η οικογένειά σου τώρα σε χρειάζεται περισσότερο από μένα. Γεια σου, Ηλία. Είσαι καλά? Προσπαθώ. Έμαθα τα δυσάρεστα. Λυπούμε. Ηλία, γιατί ο Θεός επήρε μου το μωρό μου? Ο Θεός παίρνει κοντά του τους αγγέλους. Το μωρό σου είναι ένας άγγελος. Σκέφτομαι ότι έχεις έναν άγγελο στον ουρανό να σε προστατεύει. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να το κρατώ στην αγκαλιά μου. Όλοι είμαστε περαστικοί σε τη ζωή. Όταν θα σβήσει το καντήλι μας, εσύ να είσαι με το μωρό σου. Και τότε κανένας δεν θα μπορεί να σας χωρίσει. Τώρα πρέπει να φανείς δυνατή. Να προσεύχεσαι. Να κάνεις τα πάντα για την ψυχή σου. Λάκη, δεν μου είπες τελικά είσαι μέσα. Δεν ήξερα, ρε. Σαν να και μου αρέσει και τούτη ιδέα. Ου, τώρα μυρίζεις σου το άλλο βρωμί σου. Να μου θες να κάνουμε. Εγώ είχα άλλα όνειρα για την εκπομπή. Θέλω να γίνουμε ρεζίλι. Να γίνεις ρεζίλι, ρε, με την ιδέα μου. Άκου να πιάμε συνέντευξη μίση μου από τον Αρχιεπίσκοπο. Και τι να το ρωτήσω. Να μας λύσεις τις απορίες μας. Όχι, ρε Μαρία, να φάμε ξύλο. Ποιος να μας ξέρει, ρε. Ούλον και κάποιος να βρεθεί μας κουπανίσει αν κάνουμε έτσι πράγμα. Οκ. Πες ότι προχωρούμε με την ιδέα της συνέντευξης. Που ποιος θα ήθελες να πιάνε συνέντευξη. Ξέρω.
Που το Ρίκο. Το Μάπουρο. Όχι ρε. Μαπουρίδι. Όχι. Το νερό το Κρήτου. Ξανασκέφτομαι τον που μου είπες. Όχι, α. Έχεις δίκιο. Δεν είναι καλή ιδέα. Έχει μισή ώρα που σας ακούω να λέτε πελάρες. Και δεν μιλώ. Μίλα ρε αγάπη. Πες μας και στην ιδέα σου. Βαρέθηκα. Μόνο για την εκπομπή μιλάτε. Λοιπόν, Λακή, αν δεν μου δώκεις τώρα σημασία, δεν θα ξαναρθώ. Είδες ήταν που κάνεις τώρα. Να με χωρίσεις με την κοπέλα που αγαπώ, γιατί την εξορτώνεις ρε, να κάνεις μια δουλειά μόνος σου. Να φταίξεις ρωράς. Ποιος θέλει να φταίξει. Βέβαια πρέπει να φταίξεις. Κάποιος πρέπει να φταίξει. Αγαπή μου, έρχομαι. Έρχομαι να σου δώσω όση σημασία θέλεις. Λέω κοντά. Πόση σημασία θέλεις. Πολύ. Άντε. Κι ας εσύ θέλεις. Θέλω να μου εξηγήσεις πώς έβρεθηκε το κινητό με το μήνυμα στο σπίτι σου. Αφού τι να σου πω, θα με πιστέψεις, γιατί χάνουμε το χρόνο μας. Σε παρακαλώ. Πείσε με πως δεν ήσουν να κάνεις με το ατύχημα της Ιφηγενίας. Χαρή, δεν έχω ιδέα πώς έβρεθηκε το κινητό στο σπίτι μου. Ρε, περιπέζεις με τώρα. Πραγματικά περιπέζεις με το κινητό να βγάλει μπόθια και στεμπού μόνο του σπίτι σου. Δεν θα ανοιχτώ να με ειρωνεύκεσαι. Φύγε από το γραφείο μου τώρα. Δεν θα πάω πουπότε. Πες μου πως έβρεθηκε το κινητό στο σπίτι. Δεν έχω ιδέα. Πες μου αλήθεια, πιστεύεις πως εγώ να κάνω κάτι κακό. Θέλω να το πιστέψω, αλλά τα στοιχεία άλλα μου δείχνουν. Πίστευε ό,τι θέλεις. Από ό,τι φαίνεται, είμαι μάθες ποτέ σου. Ναι, όντως. Δεν σε κατάλαβα. Ναι. Συγγνώμη που διακοπτώ. Ξέρετε μήπως τι έγινε με τη ζωή, ποιος την σκότωσε και γιατί. Όχι, Θεέ. Δεν έχω ιδέα. Ελπίζω μόνο να με έφταξει κάποιος αθώος πάλι. Εγώ να πιένω. Εμείς αριστώ να τα πούμε σε κάποια φάση. Τα κρίμα μπατώσε, Μιτσέ. Ποτέ έμαθα όμως ο παπάς της ήταν πολλά μεγάλος ο πατριώνας. Μπορεί και η ίδια να ήταν μπλεγμένη κάπου, γι' αυτόν την σκοτώσα. Όχι, Θεέ, ήταν πολλά ήσυχος άνθρωπος και πολλά καλή. Τι να πω. Δυστυχώς, έτσι έχουν τα πράγματα. Ελάχιστα την έξερα, βέβαια, την κοπέλα. Πες μου τα δικά σου τώρα. Έχεις κανένα νέο? Από ό,τι φαίνεται, κάποιος προσπαθεί να με ενοχοποιήσει για το ατύχημα της Ιφηγένειας. Θέλω σε δίπλα μου. Είμαι δίπλα σου. Με φοβάσαι τίποτε. Νομίζω ότι πρέπει να φύγω. Πέρασε μια ώρα. Να πάεις. Να ξέρεις ότι όποτε δεν είσαι καλά και θέλεις κάποιον να μιλήσεις, είμαι δαμέ. Σε ευχαριστώ, Ηλία. Πραγματικά είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Άδικο, πολύ άδικο, άδικο! Είμαι αθώα! Βγάλτε με έξω! Είμαι αθώα! Είμαι αθώα! Λουκιά μου, να πάρεις εσύ τα μωρά ιδιαίτερα. Ναι, Σάβα μου. Αλεξία μου, γιατί δεν τρώεις? Έμπινω. Έφανα έναν κρουασάν το τελευταίο διάλειμμα. Νομίζω ότι θα σου ξαναδώσω λεφτά για την κατσίνα. Τρώεις πελάρες και δεν τρώεις το φάι σου. Πότε πιες κάτι, Αντζουσίδα? Λοιπόν, να πιούμε κάτι. Ήσουμε στην τάξη και με είδες. Καλά. Περάσα 2 ώρες που το τελευταίο διάλειμμα. Αν πίνασες ακόμα? Όχι, έφανα μεγάλο κρουασάν. Εντάξει, φάει το λαχείο στο λίγο το πλοίο. Όχι, έτσι θέλω. Να φω μετά. Mm.
Θεός σε βοήθησε να βρεθεί ο της Σοφίας μας. Οξάζω το όνομα του Θεού και τη χάρη του, μάνα μου. Και χίλιες ευχές βάλω και το κοπελούθιο που βρέθηκε και όλα τα καλά να έρθουν πάνω του. Τώρα μην είσαι να δεχτεί ο οργανισμός της Σοφίας το μόσχευμα. Έταξα της Παναγίας μου μια λαμπάδα δυο μέτρα να κάνει το θαύμα της. Έκαμε το, μάνα. Έκαμε το. Τότε βρέχει εδώ της, είναι θαύμα. Θαύμα, γιέ μου, καλό. Τώρα μην είσαι αύριο. Χριστέ μου, όλα να πας καλά και αύριο. Οι προσευχές μας είναι έσαγους του, μάνα. Είσαι πίστη και όλα να πάνε καλά. Δόξες, ο Θεός. Είναι ο γιος του κουσκουνιτάκι μου. Χουντο, χουντο, χουντο. Παισκιά, να τελειώνετε γιατί έχουμε τις δουλειές να κάνουμε. Να πας στο καλό, άντε, πιένε. Ξέρεις ότι είναι ο σωστός, κύριε Λάκη. Για ποιον λόγο? Διότι είπαμε να κάνουμε μαζί μια εκπομπή, είναι τόση ώρα που περιφέρουμε δαμέ και εσύ πουλάς με για τη Μιράντα. Ζηλεύκεις, Μαρία. Σιγά να με ζηλεύκω, Μιράντα. Εγώ έχω όνειρα, έχω στόχους, δεν θα τα παρατήσω όλα για μια γυναίκα. Η Μιράντα δεν είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα. Είναι η γυναίκα μου. Και το όλα καμνώ τα για τον τόμορο. Αγάπη μου, εσύ. Ζή μου. Μάχουντο. Κέψαν πάλι. Το λοιπόν, παιδιά, ακούστε με. Να φύγω να τελειώσετε τα... αυτά σας και ξέρω εγώ. Και ειδοποιάτε με. Πάει στο καλό. Goodbye. Λες να πειραχτήκε. Εν πειράζει. Εν που ζηλεύκει. Εδώ βρούμε μια κοπέλα. Σέρκα έχει, πόθηκα έχει, ας έβρει μόνος του. Δεν ξέρω να κάνω την Ιταλία την προξενήτρα. Με την Έλενα γιατί είναι τα φράση. Διότι χάνουν και δικαιό. Ναι, ένα δίκαιο να έχει στο ναι. Αγάπη μου, τι έχεις. Ανησυχώ. Για πολλά. Όπως. Κυριακό μου, όσες προφυλάξεις να παίρνουμε, πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος, ξέρεις το. Ένα λεπτό. Έλα κάτσε. Έδειξα σου εγώ ότι ανησυχώ για το πράγμα καμιά φορά. Όχι. Το αντίθετο. Στηρίζεις με το παραπάνω. Τότε. Γιατί τόση ανασφάλεια. Άκου, τούν το θέμα για μένα θεωρείται λήξα. Απασχολείσαι κάτι άλλο. Ναι. Τι. Ο Βίκτορας, η μάμα μου, ο Λουκάς. Πολύ να υπάρχει τις προάλλες. Αν θέλεις να πάμε Αθήνα να δούμε τι συμβαίνει. Μίλησα με τη μάμα μου, είναι καλύτερα. Εντάξει, είναι σε θέση να φροντίσει τον εαυτό της και το μωρό. Δεν μπορώ, Κυριακό, φοβούμαι να έρθω ξανά αντιμέτωπη με τον Λουκά, με τη μάμα μου, θα το αντέξω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιος προσπαθεί να με βάλει φυλακή. Ήρθα να αρκέσω τα πράγματα. Γιατί, κόρη μου, να τα πιάσεις, εδώ με το σπίτι σου. Όχι πλέον, κυρία Χριστάλλα. Ο Χάρης στεναχωρηθήκε πάρα πολύ από την απόφασή σου. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Επειδή αγαπάσαι. Χριστιανά μου, ο Χάρης αγαπούσε με σαν τη μάμα του μωρού του, σαν φίλη του. Ποτέ όμως σαν γυναίκα του. Κάτσετε να μιλήσετε, Ιφηγένειά μου, να τα ευρέτε. Κυρία Χριστάλλα, πραγματικά νιώθω ότι δεν χρειάζεται. Επήρα τις αποφάσεις μου. Δεν νιώθω άντα να μνήσκω πλέον μαζί σας. Και τούν το πράγμα να κάνει καλό και στο Χάρη. Τώρα αν μπορώ να πάω να πιέσω τα πράγματά μου. Αλλή μόνο, κορδά. Πώς πάει το ψάξιμο για το σπίτι? Όχι και πολλά καλά τελικά. Κατάλαβα. Ή πολλά μικρό ή πολλά ακριβό. Ακριβώς. Με σέναν τι συμβαίνει, τι γίνεται? Τι εννοείς? Επειδή και σήμερα και χτες εφανικές μου πολλά θλιμμένος.
Ναι. Δυστυχώς προχτές πέθανε μια πολύ καλή μου φίλη. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Συλληπιτήρια. Είναι εντάξει. Και ο τρόπος που έφυγε ήταν πολύ άδικος. Δηλαδή πώς έγινε? Πυροβολήσαν τη. Καλά, αν ήταν μπλεγμένη κάπου, πώς έγινε? Τζιν ήταν ο πιο καλός άνθρωπος που ήξερα. Ο παπάς της όμως ήταν πολύ μπλεγμένος. Φαίνεται στο τέλος επλήρωσε για τα λάθη του παπά της. Θέλεις να φύγουμε? Αν δεν νιώθεις καλά, μπορούμε να έρθουμε άλλη ημέρα, δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν θέλω να φύγουμε. Κάμε μου καλό να φύγω έξω. Σε ευχαριστώ που με πιάσεις τηλέφωνο. Χαίρομαι πάντως που περνάς καλά. Κι εγώ παίρνω πάρα πολλά ώρα μαζί σου. Υποψιάζομαι πως ο φόνος της ζωής έχει να κάνει με σκομπίνε και τις παλιοδουλειές του παπά της. Βέβαια, αφού ήταν μεγάλος μαφιόζος. Πάντως, πρέπει να ήταν πολλά μπλεγμένος με τον υπόγοσμο. Όχι, όμως ξέρω ότι η ζωή δεν επήραξε ποτέ κανένα. Ήταν πάρα πολλά δικό του τον που έγινε. Εν τω μεταξύ, λόγω της ιστορίας που είχα εγώ με τη Ρεβέκα και της υποθυμένης κομπίνας που έστησαμε ο παπά της, εξανακαλέσαμε για ανάκριση. Είμαι ένας από τους βασικούς υπόπτους. Και τι έγινε? Ευτυχώς είχα άλωθει. Ήμουν δαμέσως στο μαχαζί με κόσμο. Νομίζω πως δεν κινδυνεύω πλέον. Είχες καθόλου επαφή μαζί της πριν το φόνο? Ναι. Μίλησαμε στο τηλέφωνο. Είπε ότι μίλησε στον παπά της και είπε της πολλά σημαντικά πράγματα που έπρεπε να μου πει. Σαν τι πράγματα? Δεν ήξερα. Περίμενα να έρθει δάμε να μιλήσουμε. Πάντως ήταν πολλά αναστατωμένη. Ίσως κάποιος να μην ήθελε να μάθεις ποτέ τι ήθελε να σου πει η ζωή. Πολλά ωραίο το χρώμα. Εμένα ναι, μ' άρεσε. Προτιμώ τα πιο ανοιχτά. Ελένα, βάλ' μου λίγο να φάει. Να φάει. Εν έχει φάει? Δεν έχει φάει. Να κάνετε, φάει. Δεν τα φάει. Κορή Ελένα, μα περιπέζεν με. Τέλειωνε, κορή μου, έπαιζε τα αρφάλι μου. Είναι φατήποτε όλη μέρα σήμερα. Είσαι σίγουρος? Κορή, αφήστε τα δούτα. Άντε, πίνε μαϊρέψεις. Θες να σου κάνω μακά. Μα! Μεν τολμήσει να μου το ξαναπείς, α. Κάμε ένα φάει του χαϊρκού. Ε, τα φάει θέλεις. Κάμε αρνάκι φρίκασε. Τι είναι τέλος το κάνουν τούτο? Να μπεις στο ίντερνετ, να βρεις τη συνταγή. Εν έχουμε ένα αρνάκι. Πετάχτω στο χασάπι μπιάς. Εγκλειστός. Ρε Ελένα, μην μου λαλείς εμένα ψέματα, εντάξει. Τώρα που επέρασα μου και να μην ήταν ανοιχτός. Άντε, τέλειο, ναι, έφυγες. Λεφτά. Κάμε μακαρόνια και κάνει. Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Μόνο είσαι έναν αγαπώ. Θα το θυμάσαι αυτό. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούργιες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι. Θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι. Όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη... Είμαι θύμισα. Πέμουν να δούμε. Παγωτό. Μα τι τσιζερό ρε. Ναι. Και το χωρό μας είναι να πεθύμισε. Πάμε να του πιάμε. Να του πάμε. Να με ψήφτω πάλι τηλέφωνο. Με το μήνυμα που ήβραμε στο κινητό, μες στο αυτοκίνητο, εξεκάθαρον πλέον ότι ήταν στημένο κοινό που έγινε στην Ιφηγένεια. Ναι. Μετά έγινε έρευνα. Τι ήβραμε και το κινητό που έστειλε το μήνυμα. Εντάξει, είναι ευχάριστο νότο. Γιατί τόση αναστάτωση? Είναι τελειώσαμε όμως. Το κινητό ευρέθηκε μέσα στο υπνοδωμάτιο της Φάνης. Είναι δυνατό. Αποκλείται να ζουν το μαρτύριο. Η Φάνη. Η Φάνη να κάνει έτσι πράγμα. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Μια κοπέλα που υποτίθεται ότι με αγάπα. Δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί το έκαμε. Έκαμε το για να μην υπάρχει πλέον εμπόδιο ανάμεσα μας. Αποκλείεται.
εφεύτανε στο φόνο. Όμως που την άλλη, ίσως η κατάλαβε ότι αν γεννιέτουν το μωρό ήταν να χωρίσουμε για πάντα. Ίσως ήταν η μονή λύση για Τζίνι. Μπορώ να πελάνω. Πραγματικά να πελάνω. Νιώθω ότι χάνω τα λογικά μου. Είδα το γιατρό στο διάδρομο, μάλλον έρχεται δαμέ. Αναγία μου και παίρνει καλά τα μαντάτα που να μας φέρει πλαστήμα. Τι έγινε, γιατρέ, τι έδειξαν οι εξετάσεις? Οι εξετάσεις είναι πολλά καλές. Αύριο το πρωί θα γίνει επέμβαση. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Παναγία μου, ευχαριστώ. Ποιος? Room service. Μισό λεπτό. Εντάξει, με κρατήσεις. Ναι, κανόνισα τα ούλα. Σε έναν ίδιο τρόπο που θέλει συγκεκριμένο τραπεζάκι να αλλά. Εντάξει, άλλαξα το πλάνο. Εντάξει, σου πολύ σε δύο τρόπους, αλλά να μου τα κάνω πελάτες. Να σου πω. Γεια σας, κορούες, έχετε κράτηση? Όχι, δεν έχουμε κράτηση. Υπάρχει κάποιον τραπεζάκι ελεύθερο? Όχι, κάτι να κανονίσουμε. Κάμετε υπομονή. Είσαστε οι δυο σας, περιμένετε παρέα? Όχι, είμαστε εμείς οι δυο μόνο. Καλό να σας κάνουμε εμείς παρέα. Εγώ είμαι ο Μάριος, ο ιδιοκτήτης του Μάζου. Ραφαέλα. Μόνικα. Χάρηκα. Φαντάζομαι ότι ξανάρθετε εδώ, γιατί αν ξανάρχεστε, νομίζω ότι να σας θυμούν. Όχι, πρώτη φορά ερχόμαστε. Τέλεια. Μια τσενή πρώτη σας φορά, ό,τι πείτε που εμένα σήμερα. Εντάξει, κερασμένο. Ευχαριστούμε. Μητέρα, να πάω να τσιμπήσω κάτι. Καλό, Ιλή μου. Τώρα που να έρθω, είναι να πάτσω εσύ. Πήρα. Παναγία μου, φώναξε τη διατροφή λίγα ώρα. Παναγία μου, Χριστέ μου. Είπαμε, μόλις σχολάσεις θα σε πάρω. Τώρα πρέπει να πω εγώ δουλειά. Τι έγινε? Θέλω να με πάρεις να δω τη μαμά μου. Πάρη μου, δεν μας αφήνουν τώρα να την δούμε. Δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να με τσομέ. Πιστεύεις ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω έτσι πράγμα? Τόσο λίγο με ξέρεις. Εντάξει, σε καταλάβα. Είμαι πολλά συγχυσμένος. Δεν ξέρω τι να πιστέψω. Φάνη, εσύ το έκαμες. Πανίκο, αρκούγε μου, αρκού.
Μην αγχώνεσαι, μητέρα, για να αρκούς σημαίνει πάει καλά. Μακάρι, πλάστη μου, αλλά έχει τόση ώρα που καρτερούμε και δεν είστε ένα πλάσμα να μας πει μια κουβέντα, ήταν που γίνεται. Δεν πνιέσαι, μητέρα. Είμαι και εγώ αγχώνα. Συμπάθαμε για μου που σου μάχομαι, αλλά είμαι και εγώ κουρασμένη. Με ζητά συγγνώμη και εγώ είμαι νευρικός και από την κούραση και από την αϊπνία. Shut your mouth! Please, I will do anything for you! Θέλω να με δείτε στα μάτια να μου πεις ναι, έκαμα! Φύγε μου το γραφείο μου τώρα! Να μου γίνεται εδώ μέσα, ξεσηκώσατε τη σχολή και μου! Κι ας ο γιος σου γεφύεται τώρα! Δεν καταλάβεις, θα πάω οπότε δεν μου απαντήσεις! Θα κάτσω σε περιμένω, αφήσε να φύγω εγώ! Θα πάει στον δρόμο! Αφήσανε τώρα! Σκότωσες τον δρόμο! Όχι, δεν σκότωσα! Αν προσπαθείς να βρεις κάποιον για να του ρίξεις την ευθύνη, λάθος άνθρωπο κοιτάζεις. Φάνη μου, ευρεθήκα στοιχεία, κόρη μου, γι' αυτό. Πάντα ναι, υπάρχουν στοιχεία. Βαθιά μέσα σας όμως ξέρετε είναι αλήθεια. Μπορείτε να δείτε πέρα από τα στοιχεία. Τελειώσετε, γιατρέ. Μόλις. Πέμας να δούμε. Πέμας και φάμε μας η αγωνία, γιατρέ μου. Καλά. Πού είναι τώρα το κινητό? Δεν είμαι σίγουρη. Η Αθήνα ή η Κεφαλονιά. Αν μπορούσε να πάει κάποιος να το βρει. Θα πάω εγώ. Εσύ, Στέφανε. Ναι. Θα έδινα τα πάντα για να αποδειχτεί αυτό ότι τα σου νεφέλη. Γεια σας. Φιγένεια, τι κάνεις, δάμε. Ένε παραιτήθηκα. Και από ό,τι φαντάζομαι, ούτε απολύθηκα. Όχι, βέβαια. If you hurt me, you hurt Arete too. Think about the women you love.